Ο αγώνας είναι σε εξέλιξη ακόμη. Έχουν τερματίσει 4 πρώτοι δρομής στον αγώνα των 10.000 μέτρων, ενώ ήδη έχει ολοκληρωθεί ο αγώνας των 2.000 μέτρων για παιδιά ηλικίας έως 15 ετών. 21ος κολοκοτρόνιος δρόμος, 23 συναυτά έτη, πάντοτε σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης, υπό την αιγίδα του Δήμου και με τη στήριξη του Δήμου. Πήγαμε πάρα πολύ καλά, έχουμε πάρα πολλές συμμετοχές από πολλές πόλεις της Ελλάδος, κυρίως της Νοτιού Ελλάδος, αλλά από ό,τι είδα είναι και από πιο μακριά, ακόμα και από τα Τρίκαλα έχουμε αθλητές που έχουν έρθει. Έχουμε ξεπεράσει 200 συμμετοχές, επομένως κρατάμε τις δυνάμεις μας, σε αντίθεση με άλλους αγώνες σε άλλα μέρη που δυστυχώς με την πάροδο του χρόνου φύγουν και δεν έχουν πολύ μεγάλη συμμετοχή. Ελπίζω και τα επόμενα χρόνια να συνεχιστεί η παρουσία αυτή, η μεγάλη παρουσία δρομών στην πόλη μας. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με το νομικό πρόσωπο του Δήμου Τρίπολης και προσωπικά με την κυρία Ζαβαθά και τον κύριο Κουκάκη. Και πιστεύω ότι όλα θα εξελιχθούν πάρα πολύ καλά σήμερα και οι δρομείς θα φύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις από την πόλη μας. Ένας ακόμα νικηφόρος αγώνας. Ναι, ήταν μια καλή επιτυχία. Είμαι ευχαριστημένος γιατί δεν έχω αρχίσει ακόμα να τους προπονήσουμε. Δεν έχω μπει σε πρόγραμμα μαζί με τον προπονητή μου στο διεθνή Πετρετσιάτικο. Δεν ήταν ο χρόνος μάτιος, δηλαδή με αυτά που φτάνει και άλλες φωνές, αλλά αφού κέρδισα είμαι ευχαριστημένος. Πολύ όμορφη διοργάνωση. Έχω τρέξει 4-5 φορές εδώ, μου αρέσει πάρα πολύ. Αξίζουν συγχαρητήρια εδώ στο Τρίπολη. Πώς ήταν ο αγώνας, πώς το είδατε, η δική σας η επίδοση? Η επίδοσή μου είναι καλύτερη από πέρσι που είχα κερδίσει πάλι, οπότε είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Γεγονός ότι τρέχανε και καλοί αθλητές και αθλητρίες, οπότε είχε μεγάλο συναγωνισμό. Πώς βλέπετε αυτές τις διοργανώσεις, σε τι βοηθάνε? Είναι πάρα πολύ καλές για την ανάπτυξη του μαζικού λαϊκού αθλητισμού, αλλά και για τους πρωταθλητές που θέλουν να κάνουν κάποιο τεστ, γιατί τώρα είναι αρχή της σεζόν και όλοι θέλουν να δουν που βρίσκονται εν ώψη των διοργανώσεων των Πανελλήνων Πρωταθλημάτων, κλασική, πιο πολύ για τις μεγάλες αποστάσεις, αλλά και πολύ καλό και για τα μικρά παιδιά, γιατί είχε και αγώνα νεαρών αθλητών που μπαίνουν σιγά σιγά στο νόημα του αθλητισμού και του τρεξίματος. 21ος κολοκοτρόνιος δρόμος σήμερα, 4 του Σεπτέμβρη, στην πλατεία του Άρεως. Πολύ μεγάλη συμμετοχή των αθλητών, από ό,τι είδατε κι εσείς. Περίπου στα 300 άτομα έτρεξαν τα 10 χιλιόμετρα και καμιά 45 παιδιά τα 2 χιλιόμετρα. Θεωρώ ότι είναι μια επιτυχημένη διοργάνωση, έχει γίνει θεσμός πλέον. Οι αθλητές το επιδιώκουν να έρθουν να τρέξουν στον κολοκοτρόνιο δρόμο. Οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ καλές, δροσιά είχαμε σήμερα μετά τη χθεσινή βροχή. Όλα καλά.